πραγματικά υπάρχει ζωή εκεί έξω, σε αυτούς τους πλανήτες τους οποίους έχουμε ανακαλύψει. Βέβαια το δείγμα είναι μικρό, πάρα πολύ μικρό. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι, μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Πώς γνωρίζουμε ότι ένας πλανήτης φιλοξενεί ζωή? Πρέπει πρώτα-πρώτα, παίρνουμε σαν παράδειγμα βέβαια τη δική μας γη, για να μπορούμε να θέσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν έχουμε άλλο παράδειγμα, έτσι, τη γη. Πρέπει πρώτα-πρώτα να υπάρχει οξυγόνο. Πρέπει να υπάρχει ατμόσφαιρα. Και η ατμόσφαιρα, βέβαια ατμόσφαιρα έχει και η Αφροδίτη, η ατμόσφαιρα έχει και άλλες πλανήτες, είναι τελείως εχθρική για την ανάπτυξη ζωής, έτσι όπως την ξέρουμε πάνω στη γη. Πρέπει να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Και πρέπει να υπάρχουν δείγματα βιολογικής δραστηριότητας. Όπως για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει μεθάνιο. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Δεν είναι όμως και οι μόνες. Δεν είναι αρκετές. Πρέπει να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις. Και όταν συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, τότε θα μιλάμε για μία κατοικήσιμη ζώνη γύρω από το κεντρικό άστρο. Μία περιοχή δηλαδή, στην οποία υπάρχουν πλανήτες και οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ζωή. Οι άλλοι παράγοντες λοιπόν που επιδρούν την κατοικησιμότητα είναι η βαρύτητα η οποία θα επικρατεί σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Θα πρέπει να είναι, έχει τέτοια τιμή ώστε να συγκρατεί την ατμόσφαιρα, αλλά να μην συνθλίβει τη ζωή του. Ο ρυθμός, η ταχύτητα περιστροφής αυτού του άστρου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία κατά την ημέρα και τη νύχτα, με μικρές μόνο αποκλίσεις. Η κλίση του άξονα περιστροφής αυτού του πλανήτη πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή εναλλαγή των εποχών, όπως συμβαίνει επάνω στη γη. Η εκεντρότητα της τροχιάς. Εκεντρότητα της τροχιάς, έτσι με απλά λόγια, θα λέμε το πόσο κυκλική είναι η τροχιά γύρω από ένα κεντρικό άστρο. Εάν η τροχιά είναι κυκλική, η κεντρότητα είναι μηδέν. Όσο αυξάνει η κεντρότητα, τότε αυτή η τροχιά γίνεται ελλειπτική. Έτσι λοιπόν η κεντρότητα πρέπει να έχει τέτοια τιμή, ώστε επειδή ο ήλιος, το κεντρικό άστρο, κατέχει τη μία εστία αυτής της έλλειψης, θα πρέπει η κεντρότητα αυτή να μην είναι πολύ μεγάλη, γιατί τότε ο πλανήτης θα απομακρύνεται πολύ από τον κεντρικό αστέρα και θα πλησιάζει πάρα πολύ. Επομένως, θα έχουμε τεράστιες αλλαγές στη θερμοκρασία. Η ηλιοκεντρική απόσταση επίσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην έχουμε υπερβολικές πανηριογόνες δυνάμεις μεταξύ των δύο σωμάτων, κάτι που θα το παραμορφώνει αυτό το σώμα. Και επίσης θα πρέπει ο πλανήτης να έχει κάποια ηλικία για να έχει παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να οριμάσουν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα αποτελέσουν, θα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την άνθηση της ζωής. Εδώ σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα έχουμε την ακτίνα της τροχιάς του πλανήτη από το κεντρικό άστρο. Δηλαδή η ακτίνα της τροχιάς σε σχέση με την απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Η απόσταση της Γης από τον Ήλιο, τη λέμε μία αστρονομική μονάδα, είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα και αυτή την απόσταση θα τη λέμε ένα. Θα τη χρησιμοποιούμε ως μονάδα. Να το. Εδώ στον οριζόντιο άξονα έχουμε τη μάζα του αστέρα που φιλοξενεί τον πλανήτη. Και αρχίζουμε από 0,5 ηλιακές μάζες. Εδώ είναι μία μάζα, είναι η μάζα του Ήλιου, εδώ είναι ο Ήλιος. Και εδώ έχουμε δύο φορές τη μάζα του Ήλιου. Αν πάμε εδώ στον ήλιο, στην οριζόντιο άξονα και στη μία αστρονομική μονάδα, εδώ βρίσκουμε τη Γη. Βλέπετε. Λοιπόν, δεξιά και αριστερά από τη Γη βλέπετε ότι εκτείνεται μία ζώνη
η οποία αποτελεί την κατοικήσιμη ζώνη. Οι πλανήτες που βρίσκονται, τα σώματα, οι πλανήτες που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη ζώνη, λέμε ότι βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουν συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η ζωή. Βέβαια, αν πάμε σε άλλο αστέρι με μεγαλύτερη μάζα, έτσι, αλλάζει. Πρέπει η κατοικήσιμη ζώνη πάει σε μεγαλύτερες αποστάσεις, βλέπετε εδώ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε το πρώτο ηλιακό σύστημα το οποίο ανακαλύψαμε. Είναι το Kepler-62 σύστημα. Αυτό ανακαλύφθηκε με ένα διαστημικό τηλεσκόπιο που φέρει το όνομα Kepler, προς τιμή του διάσημου αστρονόμου Kepler. Ήταν ένα διαστημικό τηλεσκόπιο το οποίο εκτοξεύθηκε από την NASA το 2009 και τερμάτισε τη λειτουργία του στο τέλος του 2013, το Δεκέμβριο. Λειτουργήσε για 4 χρόνια και παρατήρησε ένα τεράστιο αριθμό αστέρων και με τη βοήθεια αυτού του τηλεσκοπίου ανακαλύψαμε χιλιάδες τέτοιους εξωπλανήτες. Είναι το σημαντικότερο πρόγραμμα το οποίο έχει υπάρξει για την αναζήτηση εξωηλιακών πλανητών. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε στο κέντρο το μητρικό, το κεντρικό άστρο. Και εδώ βλέπουμε διάφορους πλανήτες οι οποίοι να περιφέρονται γύρω από το κεντρικό άστρο. Είναι ο 62B, 62C, 62D, είναι αυτοί εδώ μέσα. Και μετά υπάρχουν δύο άλλοι πλανήτες, ο 62E και ο 62F, βλέπετε, που είναι μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη, η οποία ορίζεται από αυτό το σκιασμένο δαχτυλίδι, το οποίο υπάρχει γύρω από το κεντρικό άστρο, με βάση τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως. Εδώ βλέπετε το δικό μας ηλιακό σύστημα από κάτω. Ο Ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης. Αν δεν υπήρχε αυτό το φως, θα το βλέπαμε καλύτερα εδώ την κατοικήσιμη ζώνη. Βέβαια δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ίσως να το διακρίνετε λίγο, ότι η κατοικήσιμη ζώνη εδώ στο ηλιακό σύστημα αρχίζει από τη Γη, εδώ, και τελειώνει εδώ, στον Άρη. Επομένως η κατοικήσιμη ζώνη είναι εδώ. Αρχίζει από την Αφροδίτη, εδώ, μέχρι τον Άρη. Η Γη βρίσκεται περίπου στο κέντρο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης, γι' αυτό και έχει ζωή. Μία παρόμοια λοιπόν κατοικήσιμη ζώνη υπάρχει και σε αυτό εδώ το ηλιακό σύστημα, το Kepler-62. Είδαμε προηγουμένως τον Kepler-62. Αυτόν εδώ. Ας δούμε μερικά στοιχεία περισσότερα για αυτό τον εξωπλανήτη 62E. Εδώ. Ο Kepler-62E είναι μια υπεργαία. Όταν λέμε υπεργαία σημαίνει μια τεράστια γη. Έτσι. Έχει επικρατήσει αυτός ο όρος. Ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον αστέρα Kepler-62. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 1200 έτη φωτός από τη Γη και βρίσκεται στον αστερισμό της Λύρας. Ανακαλύφθηκε με τη μέθοδο των διαβάσεων. Μοιάζει πάρα πολύ με έναν γήινο πλανήτη στο εσωτερικό μέρος της κατοικήσιμης ζώνης του κεντρικού αστέρα και έχει δίκτυο ομοιότητας με τη Γη. Αυτός ο 62E-083, θα μιλήσουμε αμέσως πιο κάτω για τι εννοούμε δίκτυο ομοιότητας. Με την ηλικία λοιπόν του πλανήτη γύρω στα 7 συν πλην 4 δισεκατομμύρια έτη, με μια αστρική λαμπρότητα 1,2 φορές τη Γη και ακτίνα 1,6 φορές τη Γη, προτείνεται ότι αυτός ο πλανήτης είναι βραχώδης πλανήτης. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει νερό επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Τελευταίες μετρήσεις, μελέτες, δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των πλανητών με το μέγεθος περίπου του Kepler-62E καλύπτονται εντελώς με ωκεανούς νερού. Ο Kepler-62E περιφέρεται γύρω από τον κεντρικό αστέρα κάθε 122 μέρες
και είναι περίπου κατά 60% μεγαλύτερος από τη Γη. Μια πάρα πολύ σημαντική διαφάνεια είναι αυτή την οποία βλέπετε τώρα και είναι η διαφάνεια η οποία μας δείχνει μέχρι και σήμερα ποιοι είναι οι πιο πιθανοί κατοικήσιμοι πλανήτες. Βλέπετε ότι είναι, πώς είναι, 2, 4, 6, 12. Μέχρι τώρα λοιπόν, από τις μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει, έχουμε καταλήξει ότι υπάρχουν 12 πλανήτες που κατά πάσα πιθανότητα είναι κατοικήσιμοι πλανήτες. Τώρα, σε ποια μορφή, βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε εδώ τα ονόματα, είναι διάφορα ονόματα τα οποία έχουν δοθεί σε αυτούς τους εξωηλιακούς πλανήτες. Συνήθως αναφέρεται το όνομα του κεντρικού άστρου και μετά με B, C, D, μετά αναφέρονται οι εξωπλανήτες. Εδώ όσοι εξωπλανήτες έχουν μπροστά τη λέξη Kepler έχουν ανακαλυφθεί με το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler που σας είπα πιο πριν. Επίσης, κάτω από το όνομα υπάρχουν και κάποιοι αριθμοί. Αρχίζουμε από το 0,73, όχι, αρχίζουμε από το 0,53, 0,60 και τα λοιπά και καταλήγουμε στο 0,83. Αυτός είναι ο δείκτης ομοιότητας με τη Γη. Δηλαδή, πόσο μοιάζει με τη Γη. Αυτό μας δείχνει αυτός ο δείκτης. Λαμβανωμένων υπόψη όλων όσο είπαμε προηγουμένως. Πόσο μακριά είναι από τη Γη, τι μαζά έχει, έτσι, πώς είναι η ακτίνα του, όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν καταταγεί λοιπόν αυτοί οι πλανήτες και τους έχει αποδοθεί κάποιος δείκτης ομοιότητας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ανακαλύψει τουλάχιστον δύο πλανήτες, αυτοί εδώ οι δύο τελευταίοι πλανήτες, οι οποίοι πλησιάζουν πάρα πολύ με τη Γη. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που έχει συλλεγεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler δεν έχει αναλυθεί ακόμα. Υπάρχει ένας χιλιάδες παρατηρήσεις οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ανάλυσης. Και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα βρεθούν και άλλοι πλανήτες με ακόμη μεγαλύτερο τέτοιο δίκτυο ομοιότητας. Το αν βρούμε κάποιον τέτοιο πλανήτη με δίκτυο ομοιότητας 100% είναι πολύ δύσκολο να το πούμε και ας αφήσουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας τι θα μας πούν. Και εδώ βέβαια δεξιά βλέπετε τον Δία, αυτός είναι ο πλανήτης Δία και σε κλίμακα βλέπετε τους άλλους τους πλανήτες. Εδώ είναι η Γη, εδώ είναι ο Άρης και εδώ είναι ο Ποσειδώνας. Βλέπετε ότι είναι μεγαλύτεροι από την Γη όλοι αυτοί οι πλανήτες. Ωραία. Εδώ σε αυτόν τον πίνακα επίσης βλέπουμε τους εξωπλανήτες που πιθανόν να ανήκουν στην κατοικήσιμη ζώνη. Όλοι αυτοί που έχουν βρεθεί από διάφορα προγράμματα ανήκουν στην κατηγορία των υπέργεών, Super Earth 12, και αυτοί εδώ είναι οι εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί με το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler. Πιθανοί από το Kepler είναι 7, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και μένει ακόμα να γίνει κάποια επιβεβαίωση. Και εδώ από κάτω βλέπουμε το συνολικό αριθμό των εξωπλανητών, η ύπαρξη των οποίων έχει επιβεβαιωθεί. 1075, 1074 είπα προηγουμένως, 1075 είναι ακριβώς, μέχρι και σήμερα, από το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA του Kepler, υπάρχουν υποψήφιοι 3.841 ακόμα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ναι, αλλά όπως σας είπα χρειάζεται περισσότερη μελέτη για να γίνει η πλήρης επιβεβαίωση. Και όπως σας είπα υπάρχει
και ένα τεράστιο πλήθος παρατηρήσεων το οποίο δεν έχει ακόμα αναλυθεί. Και από διάφορες άλλες μεθόδους υπάρχουν ακόμη άλλοι 197. Για κοιτάξτε εδώ μια ωραία εικόνα και να φανταστούμε όλοι ότι θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ταξιδέψουμε σε αυτούς τους εξωηλιακούς πλανήτες και να δούμε από εκεί το ηλιοβασίλεμα του δικού του ήλιου, του κάθε εξωπλανήτη. Εδώ έχουμε τη Γη και βλέπετε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, πώς μοιάζει. Εδώ έχουμε τους διάφορους άλλους εξωπλανήτες τους οποίους έχουμε ανακαλύψει και βλέπουμε ότι με το δικό μας ηλιοβασίλεμα επάνω στη Γη μοιάζει το ηλιοβασίλεμα στον Κέπλερ 22b και στον Λιέζε 581b. Μόνο που αυτός εδώ, ο 581b, είναι πιο κόκκινο, γιατί αυτός εδώ ο αστέρας είναι ένας κόκκινος αστέρας και όχι ένας κίτρινος αστέρας όπως είναι ο δικός μας ήλιος. Και εδώ βλέπετε κάποιες άλλες διαβαθμίσεις, διάφορα άλλα ηλιοβασιλέματα σε διάφορους άλλους εξωηλιακούς πλανήτες. Προφανώς έχει γίνει επεξεργασία, έτσι δεν μπορέσαμε να δούμε αυτά τα ηλιοβασιλέματα, αλλά με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει, έχει γίνει μια επεξεργασία αυτών των εικόνων, έτσι για να δείξουμε πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα ηλιοβασίλεμα σε αυτούς τους εξωηλιακούς πλανήτες, που όπως βλέπουμε δεν απέχει και πάρα πολύ από το δικό μας ηλιοβασίλεμα επάνω στη Γη. Κάπως έτσι λοιπόν θα φαίνονται τα ηλιοβασιλέματα στους άλλους εξωπλανήτες. Εδώ βλέπουμε μερικά προγράμματα, διαστημικά προγράμματα, από τα πιο σημαντικά, τα οποία ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό της ανακάλυψης εξωηλιακών πλανητών. Αρχίσαμε το 2000 από επίγειες παρατηρήσεις, μετά πήγαμε με ραδιοτηλεσκόπια το 2005 και βέβαια τώρα σε αυτή την εποχή, το 2015 και μετά, έχουμε παρατηρήσεις εξωηλιακών πλανητών που γίνονται από το διάστημα. Εδώ υπάρχει το διαστημικό τηλεσκόπιο COROT, ένα ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο, το οποίο λειτουργήσε από το 2006 μέχρι το 2013, ανακάλυψε αρκετούς τέτοιους εξωηλιακούς πλανήτες. Είναι το Kepler, το οποίο είπαμε της NASA, από το 2009 μέχρι το 2013. Αυτή είναι η καλύτερη αποστολή που έχει γίνει μέχρι τώρα και ετοιμάζονται και άλλες αποστολές. Αυτό είναι το GEA, το αστρομετρικό, η αστρομετρική διαστημική αποστολή, η οποία εκτοξεύθηκε το Δεκέμβριο του 2013 και αναμένεται στα επόμενα 5 χρόνια να μας δώσει αποτελέσματα. Όχι μόνο, ο σκοπός βέβαια δεν είναι να παρατηρήσει μόνο εξωηλιακούς πλανήτες στο GEA, αλλά να κάνει αστρομετρικές μετρήσεις του δικού μας αστέρων στο δικό μας γαλαξία, αλλά παράλληλα θα ανακαλύψει και πολλούς εξωηλιακούς πλανήτες. Μετά ετοιμάζεται το SIM, το Space Interferometry Mission, που σημαίνει διαστημική συμβολομετρία. Είναι μια μέθοδος παρατήρησης η οποία μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε πολύ κοντινά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στο διάστημα. Γιατί όπως είπαμε, ο πλανήτης και το μετρικό άστρο είναι πάρα πολύ κοντά και με τα συνηθισμένα τηλεσκόπια δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Αναμένεται λοιπόν και αυτή. Όχι, αυτή ακυρώθηκε δυστυχώς πολύ πρόσφατα λόγω οικονομικών. Δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα κονδύλια. Αμερικάνικη αποστολή ήταν αυτή. Και υπάρχουν και σε εξέλιξη αυτό το Darwin TPF, πάλι συμβολομετρική, η οποία θα μας δώσει τα πρώτα αποτελέσματα του 2020 και επίσης ετοιμάζεται στη Γη ένα γιγαντιαίο τηλεσκόπιο 39 μέτρα με ένα κάτωπτρο 39 μέτρα. Ένα τεράστιο κάτωπτρο 39 μέτρα και να φανταστείτε σήμερα το μεγαλύτερο έχει διάμετρο 10 μέτρα. Τεράστιο τηλεσκόπιο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει και να δώσει τα πρώτα αποτελέσματα το 2020.